Σκληρή μάχη για να κρατηθεί στην ζωή δίνει ένα αγόρι που σε τρεις ημέρες κλείνει τα 18 του χρόνια από τον ύψονα της Λεμεσού. Ο νεαρός εντοπιστήκε έξω από κινηματογράφο στην περιοχή Μουτσαγιάκας λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής σε κομματώδη κατάσταση. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης, όπου οι ιατροί διαπίστωσαν πως κατανάλωσε ναρκωτικές ουσίες. Δείξει μέχρι στιγμή είναι ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εντοπίστηκε σε περιοχή στη Λεμεσό σε κομματώδη κατάσταση. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο και πήγε τον πήρε στο νοσοκομείο. Ο 18χρονος δεν μπορούσε, αφού ήταν σε κομματώδη κατάσταση, δεν μπορούσε να μιλήσει ή να πει κάτι στους αστυνομικούς. Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στην εντατική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου διασωληνώθηκε. Τα επόμενα 24 ώρα θεωρούνται κρίσιμα για την υγεία του. Διαπιστώθηκε ότι πέφτει η ανακοπή καρδία, πιθανόν από χρήση ναρκωτικών. Η αστυνομία έδρασε αμέσως και προέκυψε μαρτυρία ότι ο 18χρονος μαζί με άλλα φιλικά του πρόσωπα βρισκόταν σε συγκεκριμένη καφετέρια στην επαρχία Λεμεσού και ότι προμηθεύτηκε ναρκωτικά τα οποία είχε καταναλώσει. Με εντατικές έρευνες, τα μέλη της ΙΚΑΝ και τόπου Λεμεσού διενήργησαν ελέγχους στην καφετέρια στο Τραχώνιο, όπου εκεί εντόπισαν έναν 28χρονο από την Συρία, ο οποίος με βάση την μαρτυρία που έχουν στα χέρια τους, είναι το πρόσωπο το οποίο φέρεται να προμήθευσε τον νεαρό με ναρκωτική ουσία MDMA. Αυτό το υποστατικό ήταν ένα στόχος της αστυνομίας για διακίνηση ναρκωτικών και άλλα δικήματα που προέκυπταν. Και είχε και παλαιότερα ερευνήσει το ίδιο το υποστατικό. Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία και στον 38χρονο διαχειριστή της καφετέριας, ο οποίος καταζητεί το από τις 30 Μαΐου για άλλη υπόθεση ναρκωτικών. Σημειώνεται πως η καφετέρια ανήκει σε πρόσωπο που απασχόλησε τις αρχές πολλές φορές στο παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο συλληφθέντες παρουσιάστηκαν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή τους για περίοδο 8 ημερών. Οι δυο τους αρνούνται εμπλοκή στην υπόθεση.